Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι από το Metropolitan Expo, από τη Food Expo 2024. Η έκθεση, η μεγαλύτερη έκθεση στην νοτιοανατολική Ευρώπη σε επίπεδο διεθνούς εκθέσεως για τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών που διοργανώνει όπως κάθε χρόνο η Forum, η ηγέτιδα εταιρεία στη διοργάνωση εκθέσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη και όχι μόνο. Πρέπει να σας πω ότι φέτος μιλάμε για μία έκθεση η οποία έχει 1.300 εκθέτες. Κρατήστε τα νούμερα. 1.300 εκθέτες. 3.000 διεθνείς food traders, πάνω από 50.000 κωδικούς τροφίμων και ποτών. Νομίζω αυτά τα τρία νούμερα συνοψίζουν το μέγεθος της έκθεσης και το πόσο αυτή χρόνο με το χρόνο αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Είμαι ο Νεκτάριος Νότης, εκδότης και διευθυντής της κεντρικής Νότης Content Services. Με το FMB Daily είμαστε εδώ καθημερινά. Στις ειδικές εκδόσεις που ξεκινήσαμε σήμερα και λαμβάνετε στα μέλη σας και αύριο και στα ειδικά ένθετα μέσα στο FMB Daily καταγράφουμε τον παλμό της έκθεσης. Επίσης, με το Food Expo Live TV είμαστε εδώ για να κάνουμε χρήσιμες συζητήσεις με όσους διαμορφώνουν πολιτική αλλά και με τους ανθρώπους που είναι μέσα από την αγορά και είτε εξάγουν είτε διεκδικούν μια θέση στον εξαγωγικό χάρτη της χώρας. Το φετινό Food Expo Live TV με την ευγενική χορηγία της Promo Solution, η οποία είναι η επίσης ηγέτιδα εταιρεία στη διοργάνωση αποστολών εκθέσεων και με το Made in Greece Export Professional, το νέο project της Nordic Content Services που έχει ως στόχο την προώθηση και υποστήριξη των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, κύριο Διονύση Σταμενίτη. Καλησπέρα, κύριε Σταμενίτη. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Ήρθατε πριν από λίγο, είδατε λίγο την έκθεση. Ένα πρώτο σχόλιο για τη φετινή Food Expo. Εντάξει, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να εκπροσωπώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Υπουργό Λευτέρη Αυγιανάκη, και να εγκαινιάσω αυτή την έκθεση, που πράγματι, όπως είπατε, είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό άλλωστε το αποδεικνύουν οι συμμετέχοντες, το ενδιαφέρον που δείχνουν, αλλά και ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτές. Αυτό πρέπει να το ενισχύσουμε, γιατί εμείς ως κυβέρνηση, αλλά και ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μας ενδιαφέρει απόλυτα να ενισχύσουμε το κλάδο των τροφίμων, αυτή τη μεταποίηση και την εξωστρέφειά του. Ήδη ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε ένα μεγάλο project που θα αρχίσει τον επόμενο μήνα να εμφανίζεται, να υλοποιείται, το οποίο είναι εξωστρεφής γεωργία, όπου σε 9 χώρες σε όλο τον κόσμο θα προβάλλουμε προϊόντα POP και PUVUE μέσω από τη μεταποίηση, μέσα από τα τρόφιμα. Εκεί θα προβάλλουμε συνταγές, θα προβάλλουμε τα τρόφιμα, αλλά θα προβάλλουμε και όλους αυτούς που κάνουν ένα βήμα παραπάνω και τα μεταποιούν. Με χαρά και εμείς ως Made in Greece, να το υποστηρίξουμε, αυτό είναι βέβαιο, να το φιλοξενήσουμε και για να βοηθήσουμε και εμείς σε αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Πώς την είπαμε πάλι να επαναλάβουμε. Εξωστρεφής Γεωργία. Είναι ένα πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η κοινωνία της πληροφορίας είναι αυτός ο οργανισμός της κυβέρνησης όπου υλοποιεί και εμείς ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είμαστε αυτοί που δίνουμε όλα τα στοιχεία. Είναι μεγάλη χαρά να προχωρήσουμε όλα αυτά, γιατί όπως γνωρίζετε, ο Economist χαρακτήρισε τη χώρα μας ως η καλύτερη οικονομία στις αναδυόμενες αγορές των ΟΣΑ. Μεγάλο στοίχημα για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, να μπορέσουμε αυτή την εξαιρετική φυτική και ζωική παραγωγή να την κάνουμε ένα επίπεδο παραπάνω, που είναι το τρόφιμο. Η χώρα μας είναι κυρίαρχη στον τουρισμό. Πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφτονται τη χώρα μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταφέρουμε όλοι αυτοί να έχουν επαφή και γεύση από τα ελληνικά προϊόντα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία και στην πρωτοβουλία αυτή που ξεκινάτε.